εξόπλος δικηγόρος προς υποστήριξη κατηγορίας για την Άτικη Έμα. Σήμερα μαζί με την οικογένεια μεταβήκαμε στην πέμπτη δακτική ανακρίτρια προκειμένου να δηλώσουμε και υποβάλαμε τη δήλωση παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας. Λάβαμε τα αντίγραφα της τυπογραφίας, οπότε πλέον και επίσημα έχουμε καταστεί διάδικοι. Θα προβούμε σε κάποια θέματα τα οποία μας απασχολούν, όπως κλίση μαρτύρων και άλλα. Και βέβαια θα ασκήσουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας προκειμένου να πετύχουμε την παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Γιατί δεν μιλάμε στην συγκεκριμένη περίπτωση για ένα τροχαίο ατύχημα, μιλάμε πραγματικά για μία, να μην το χαρακτηρίσω δολοφονία, για μία όμως εμψυχρό παραβίαση με αποτέλεσμα το θάνατο χωρίς τον ενδιαφέρει αν θα σκότωνε ή όχι. Ο άνθρωπος όπως ακριβώς οδηγούσε και όπως προκύπτει και από τις μαρτυρίες και από τις, από τις κάμερες που υπάρχει το βιντεολογικό υλικό, δεν βγήκε να οδηγήσει, βγήκε να θερήσει. Και ενώ κάποιοι έδωσαν ζωή, αυτός προτίμησε να δώσει θάνατο. Και δεν υπάρχει καμία ειλικρινής μεταμέλεια. Μεταμέλεια θα υπήρχε αν παρέμενε στον τόπο του ατυχήματος και έκανε τις ενέργειες που θα κάνει κάθε οδηγός. Απλώς κοίταξε να εξαφανιστεί και όταν κατάλαβε ότι δεν μπορεί να εξαφανιστεί, δήθεν μετανιωμένος εμφανίστηκε. Άνθρωπος ο οποίος μετανιώνει, μετανιώνει πραγματικά και δεν προβαίνει σε προκλητικές δηλώσεις. Πώς σχολίασαν οι γονείς της Άτικης Έμας αυτά που είπε ο δράστης, ότι δηλαδή αν δεν πετιότανε στη μέση του δρόμου, δεν πέρασε από διάβαση. Κοιτάξτε, αυτά τα οποία έχει πει ο δράστης πραγματικά είναι προκλητικά, αντιβαίνουν την κοινή λογική. Με τη λογική του δράστη, οποιοδήποτε είναι εκτός διάβασης, πρέπει να τον πατάμε και να τον λιώνουμε δύο φορές στο οδόστρωμα. Να μην, και το βασικότερο, έχει πέσει σε πάρα πολλές αντιφάσεις, τα οποία βέβαια θα αναδείξουμε και στην κυρία ανακρίτρια και κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και βεβαίως και στα δικαστήρια. Είναι πάρα πολλές οι αντιφάσεις που έχει πει. Δεν μπορεί να λέει ότι δεν την είδα, αλλά την είδα ότι είχε κινητό, ή την είδες ή δεν την είδες. Ούτε μπορεί βέβαια να αναφέρει ότι πετάχτηκε ξαφνικά, αλλά εγώ την είχα δει και φρενάρισα. Αυτά τα πράγματα δεν στέλνει. Τα υπόλοιπα είναι όλα μέσα στην τοπογραφία. Η κυρία Πρόεδρος έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και πιστεύω ότι η δικαιοσύνη και η αλήθεια θα αλλάξουν. Γιατί ξέρετε, η αλήθεια έχει ένα κακό πράγμα. Ότι πάντα βγαίνει στην επιφάνεια. Όσο να προσπαθεί να την κρίσει, κάποια στιγμή θα βγει. Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει δεν την ξαναπάτησε. Αυτό υπάρχουν καταθέσεις αυτών μαρτύρων. Αυτό δεν μπορώ να σας πω. Αλλά υπάρχουν καταθέσεις μαρτύρων που αναφέρουν ότι χτύπησε και δεύτερη φορά. Ο ίδιος ναι, το αρνείται. Κύριε Ζουσοπούλε, κάνατε κάποια. Κοιτάξτε, αυτό ήθελα να σας πω ότι καταρχάς η οικογένεια θέλει να ευχαριστήσει όλη την ελληνική κοινωνία